Ο κύριος Στεφανόπουλος υποδέχθηκε τον κύριο Παπούλια στο κατόφλι στην είσοδο του Προεδρικού Μεγάρου. Και να που κατευθύνονται τώρα στο γραφείο του, είναι δεξιά από την είσοδο, εκεί όπου θα εγκατασταθεί ο κύριος Παπούλιας. Ξαναβγαίνουν όμως έξω, γιατί μερικές ακόμη φωτογραφίες, βεβαίως. Βεβαίως, είναι μια ιστορική στιγμή και η ανάκαμψη του εθνικού ύμνου. Και τώρα λοιπόν, αφού έγινε και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου στους κήπους του Προεδρικού Μεγάρου, ο απερχόμενος και ο νυν πρόεδρος κατευθύνονται στο γραφείο του μέχρι σήμερα, του κ. Στεφανόπουλου. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, παρακαλώ δεχτείτε τα συγχαρητήριά μου για την εκλογή σας ως Προέδρου της Δημοκρατίας και για την μόλις προλίγου γενομένη νορκομοσία σας, η οποία επισημαίνει την αρχή της ασκήσεως των κατοικώντων σας. Από την πρώτη στιγμή, κύριε Πρόεδρε, που οικούστη το όνομά σας ως μελλοντικού Προέδρου της Δημοκρατίας, σας περιέβαλε όλος ο ελληνικός λαός με τη συμπαθιά του και την εκτίμησή του. Συμπάθεια και εκτίμηση, την οποία άλλωστε σας έτρεφε και στο παρελθόν. Ήδη σας συνοδεύουν οι ευχές όλων των Ελλήνων, κύριε Πρόεδρε, και μεταξύ αυτών και εμού, και για την προσωπική σας ευτυχία και για την ενδραίωση της δημοκρατίας, την οποία ο ελληνικός λαός και αγαπά και για την οποία είναι εξαιρετικά υπερήφανος. Κύριε Πρόεδρε, πέραν των ευχών, τις οποίες διατύπωσα προλίγου, πιστεύω ότι πολύ πιο αποδοτικές θα είναι για την άσκηση των καθηκόντων σας, εννοώ, οι αρετές σας και οι ικανότητές σας. Δεν θα ήθελα να τις μνημονεύσω μία προς μία, διότι είμαι βέβαιος ότι θα θίξω τη μετριοφροσύνη σας. Ούτε άλλωστε χρειάζεται να το κάνω, διότι θα τις αποδείξετε στην πράξη. Κύριε Πρόεδρε, η δημοκρατία μας και οι θεσμοί λειτουργούν ομαλώς. Και αυτό οφείλεται κατά πρώτον λόγο στα πολιτικά κόμματα, τα οποία έχουν υπόψη τους κατά την άσκηση των πολιτικών των δράσεων να τηρούν επακριβώς το Σύνταγμα, να συμπεριφέρονται με σύνεση και σοφροσύνη και αφετέρου εις την αποβολή από την ψυχή του λαού του φανατισμού, ο οποίος απευλήθη και από την σκέψη των πολιτών. Και αυτή η αποβολή του φανατισμού, επιτρέψτε μου να σας πω ότι τη θεωρώ ότι είναι υψίστη δημοκρατική αρετή. Ίσως και μεγαλύτερα ακόμη της λεγόμενης πολλές φορές και απαιτουμένης πολλές φορές εθνικής ενότητος. Η εθνική ενότηση μπορεί να υπάρχει για ορισμένα σοβαρά ζητήματα, τα οποία αποτελούν κοινούς στόχους, όπως είναι η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας, όπως είναι η ευημερία του λαού, όπως είναι η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Πέραν αυτών των θεμάτων, ούτε ζητείται, κατά τη γνώμη μου, η εθνική συνένεση, ούτε χρειάζεται. Η δημοκρατία τρέφεται με τον διάλογο, με την επιχειρηματολογία και με την αντίθετη άποψη, διότι άλλως η αντιπολίτευση δεν θα έχει κανένα ρόλο, ενώ έχει πολύ σημαντικό ρόλο στο δημοκρατικό μας πολίτευμα. Πιστεύω λοιπόν
ότι με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να πολιτεύεται αυτός ο τόπος. Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν τα καλύτερα της πολιτικής μας ζωής και εσείς θα πράξετε με βέβαιος πάντο δυνατόν για να ενισχύσετε τους κοινούς αυτούς στόχους, όπως στο παρελθόν υπηρετήσατε και τα εθνικά συμφέροντα από πολύ υψηλή θέση με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτά τα οποία είπα για τη δημοκρατία, κύριε Πρόεδρε, δεν σημαίνει ότι η δημοκρατία μας δεν έχει ανάγκη ορισμένων βελτιώσεων, τις οποίες και στο παρελθόν έχω επισημάνει. Δυστυχώς αυτές τις ημέρες η κοινή γνώμη ακούει πράγματα δυσάρεστα και στη σκέψη όλων μας περνάει η ανάγκη να υπάρξουν ορισμένες βελτιώσεις, όχι του πολιτεύματος αυτού καθεαυτού, αλλά να υπάρξει μία ενίσχυση ορισμένων διαδικασιών. Και μία εξ αυτών πιστεύω ότι είναι η διαδικασία του ελέγχου, η οποία πρέπει κυρίως να επικεντρωθεί σε ορισμένες πλευρές της πολιτικής μας ζωής, ελέγχου και κυρώσεων. Οι κυρώσεις πρέπει να συνοδεύονται και από τον έπαινο, και έπαινος και κυρώσεις, αλλά να είναι πιο ενισχυμένες από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, προτού τελειώσω, επιτρέψτε μου να εκφράσω και μία στενοχωρία μου. Δεν μπορώ να σας ανταποδώσω την ειδική σας έμπρακτον στήριξη στο παρελθόν. Σεις με ψηφίσατε δύο φορές, και το 1995 και το 2000. Εγώ δεν μπορώ δυστυχώς να σας ανταποδώσω. Αλλά θέλω να γνωρίζετε ότι όσον ειλικρινής είναι η ευχές μου, τόσο σταθερά και βεβαία θα ήταν η ψήφος μου, εάν μπορούσα να το κάνω. Και πάλι σας εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, από καρδίας, προσωπική ευτυχία, την ευημερία της Ελλάδος, την εδραίωση της δημοκρατίας. Να είστε πάντα καλά. Κύριε Πρόεδρε, τα λόγια σας με συγκίνησαν. Είναι η πρώτη φορά που με συγκινείτε για προσωπικούς λόγους. Στο παρελθόν με συγκινήσατε πολλές φορές, όπως και τους περισσότερους Έλληνες, όταν εκφράζατε την αγωνία για μεγάλα εθνικά θέματα και πολύ σημαντικά θέματα για την πατρίδα μας. Πετύχατε να είστε η φωνή του πολιτεύματος, αλλά και η φωνή του μέσου πολίτη που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο, για έναν πιο δίκαιο κόσμο. Δεν ήταν εύκολη η αποστολή σας. Δυσαρεστήσατε ισχυρούς φίλους και είπατε τραχιά λόγια και για την κοινωνική πλειοψηφία. Είπατε όμως πάντοτε την αλήθεια, τη δικιά σας αλήθεια. Και είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε να λέτε την αλήθεια, γιατί την επιζητά ο ελληνικός λαός. Ιδιαίτερα σε μια δύσκολη περίοδο όπως αυτή, σε μια περίοδο κρίσης θεσμών και αξιών, σε μια περίοδο που πρέπει να εντείνουμε τις δυνάμεις μας για να προστατεύσουμε το όνομα της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό, για να μην μας πληγώνει η πατρίδα μας, για να μπορούμε να κοιτάζουμε στα μάτια τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η κληρονιά που μου αφήνεται είναι βαριά. Και θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις και με την πεποίθηση ότι κανένας δεν παραμένει στο αφυρόβλητο των θεσμών, να ανταποκριθώ σε αυτό που δημιουργήσατε. Για την καινούργια περίοδο της ζωής σας, σας εύχομαι, κύριε Πρόεδρε, υγεία και όλα τα καλά. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, λιγάκι, το μικρόφωνο λιγάκι. Χρειάζεται, μας βγάλετε πολλές φωτογραφίες, μία και έξω. Χρειάζεται. Να είστε καλά. Σας εύχομαι, καρδιά μου, και πάλι.
Πρόεδρε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εγκαταλείψουν και ελπίζετε τους συνεργάτες σας. Να είστε καλά πάνω. Να καλύπω ένα σκληρό. Εμείς θα σας ευχαριστήσουμε και πρόεδρε. Συνοδεύει, πρώτα 10 χρόνια δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από εσάς. Μετά θα χαιρετήσετε και τον κύριο Κοφοβέρα. Δεν πάω. Παρακολουθήσαμε την προσφώνηση του απερχόμενου Προέδρου της Δημοκρατίας και την αντιφώνηση του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή τη στιγμή αλλάζουν οι ρόλοι. Μέγαρο είναι για τον κύριο Στεφανόπουλο, ο οποίος αποχωρεί μετά από 10 χρόνια παραμονής παρουσίας εκεί. Ανέτα. Ναι, εδώ ο κόσμος έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται. Όσοι όμως είναι μαζεμένοι λίγο πιο πάνω από εμάς, το βλέπουμε και στα πλάνα μας, δεν σταματούν να χειροκροτούν Μαρία. Πράγματι κλείνει μια ιστορία 10 ολόκληρων χρόνων. 10 χρόνων που έφεραν τον Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο στο ζενίθ της δημοτικότητας που θα μπορούσε να απολαύσει πολιτικός άνδρας. 95% δημοτικότητα δεν είναι κάτι το οποίο συναντάει κανείς εύκολα. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δίδαξε ήθος σε όλους όσοι είχαμε τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε από κοντά. Μας έκανε πραγματικά εντύπωση το πόσο απλός, το πόσο προσιτός και πόσο ήταν άνθρωπος που δεν μάσαγε τα λόγια του. Και αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά τα οποία τον έκαναν ιδιαιτέρως δημοφιλή. Είχαμε ακούσει μετά από κάποιες παρεμβάσεις του κυρίου Στεφανόπουλου, ιδιαιτέρως αιχμηρές, είχαμε ακούσει τον κόσμο έξω στον δρόμο να λέει ευτυχώς που υπάρχει ο πρόεδρος και τα λέει. Ανταποκρινόταν δηλαδή σε αυτό που ονομάζουμε κοινό αίσθημα.